Εδώ βρισκόμαστε σε ένα κεντρικό σημείο της Τζακάρτας, στο Μονάς, 31 Αυγούστου 2019. Εκείνες τις μέρες το κράτος της Ινδονησίας έκανε μία έκθεση για την ηλεκτροκίνηση. Εδώ βλέπουμε διάφορα οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. Ξεκινάμε μπροστά μας με μηχανάκια, μικρού και μεγάλου κυβισμού. Η Ινδονησία ξεκίνησε εκείνες τις μέρες την ηλεκτροκίνηση, δείχνοντας στον κόσμο πώς είναι τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, τα τρίκυκλα, τα λεωφορεία, τα φορτηγάκια. Εδώ λοιπόν φτάνουμε και βλέπουμε κάποια αυτοκίνητα, κάποια ταξί και αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως. Αυτό το μπλε είναι ταξί, αυτά είναι ιδιωτικής χρήσεως, Nissan και οικογενειακά αυτοκίνητα. Σε λίγο θα δούμε και αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού. Το 19 λοιπόν η Ινδονησία ξεκίνησε την ηλεκτροκίνηση γιατί σέβεται το περιβάλλον. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να δείξουμε ότι σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλάξαμε τα καλαμάκια. Τα πλαστικά τα κάναμε χάρτινα. Τι βλακεία, τι ηλιθιότητα. Εδώ βλέπουμε και πιο μεγάλο οικισμό αυτοκίνητα, οικογενειακά αυτοκίνητα, ασφαλή αυτοκίνητα, όλα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Όλα. Η Ινδονησία λοιπόν άλλαξε, εδώ αυτό είναι ταξί, μεγάλο ταξί, άλλαξε και έκανε τα αυτοκίνητά της ηλεκτρικά. Εξοικονόμησε πολλά χρήματα αγοράζοντας λιγότερα καύσιμα. Εδώ βλέπουμε φορτηγάκια. Πλέον η Ινδονησία εισάγει λιγότερα καύσιμα, δεν παράγει καύσιμα. Θα μπορούσε αυτό να το κάνει και η Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε διάφορου τύπου αυτοκίνητα, τρίκυκλα, μεγάλου κυβισμού. Σε λίγο θα δούμε και φορτηγά και λεωφορεία. Αυτοκίνητα που κάνουν μεγάλες διαδρομές. Να, εδώ γράφει ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι ηλεκτρικό. Ένα οικογενειακό μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητο. Εμείς λοιπόν εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που υποτίθεται πλέον ότι είμαστε προηγμένοι, έχουμε μείνει ήδη πίσω. Και σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο χάνουμε. Και θα μένουμε ακόμα και πιο πίσω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε αυτά τα μπλε είναι ταξί. Είναι ταξί που είναι μια εταιρεία ταξί, η Bloomberg, που κυκλοφορεί στην Τζακάρτα. Το πίσω, το μπλε, είναι λεωφορείο στο βάθος. Έτσι, εδώ βλέπουμε την πρίζα, που σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα αυτά κυλούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, όταν πήγα το 22 ξανά στην Ινδονησία μετά το 19, είδα ότι η ατμόσφαιρα στην Τζακάρτα ήταν πολύ πολύ πιο καθαρή. Παλιότερα θυμάμαι αυτό το πράσινο λεωφορείο που γράφει ότι είναι ηλεκτρικό, bus electric. Παλιότερα θυμάμαι όταν σκούπιζα το πρόσωπό μου με ένα χαρτομάτιλο, το χαρτομάτιλο μαύριζε. Τώρα δεν μαυρίζει. Απλά τραβάει τον υδρότα και είναι υγρό. Λεωφορεία αυτά κινούνται και μέσα στην πόλη και εκτός πόλης. Έχουν μια αυτονομία πάνω από 20 ώρες. Εννοείται ότι και στον δρόμο η μπαταρία φορτίζεται από δυναμό. Και άλλο λεωφορείο. Βλέπουμε αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, λεωφορεία, μηχανάκια, όλα ηλεκτρικά, όλα υπέρ του πλανήτη. Όλα για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή. Εμείς εδώ στην Ευρώπη κάναμε τα καλαμάκια από πλαστικά χάρτινα για να σταματήσουμε. Δεν είναι κωμωδία, δεν είναι βλακεία. Γιατί όμως στην Ευρώπη δεν αλλάζουν τα αυτοκίνητα, να γίνουν και αυτά ηλεκτρικά? Γιατί λέτε δεν τα αλλάζουμε και εμείς? Γιατί μάλλον οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης έχουν μεγάλο στόκ στα παλιά τα αυτοκίνητα και θέλουν να πουλήσουν εκείνα για να τα αλλάξουν μετά. Έτσι θα γίνει ούτως ή άλλως. Να, εδώ βλέπουμε και βανάκια, μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, τζιπάκια, όλα ηλεκτρικά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, εμείς εδώ στην Ευρώπη τι περιμένουμε? Εμείς εδώ μάλλον βοηθάμε τις βιομηχανίες και όχι το λαό. Είμαστε η δημοκρατία των πλουσίων και όχι η δημοκρατία του λαού. Εγώ τι άλλο να πω.